Ένα σώμα Mazda 100 κιλά είναι δεμένο με ένα αναβαρές σχοινί. Να υπολογίσετε την τάση του σχοινιού. Όταν το σώμα είναι ακίνητο, όταν το σώμα κινείται στα 30 ταχύτητα βέσω με 3 μέτρα ανά σεκόν, όταν το σώμα κινείται στα 30 ταχύτητα βέσω με πλήρη 2 μέτρα ανά σεκόν, όταν το σώμα κινείται σταθερή επιτάχυνση σε αλφαίσω με 2 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, και τέλος όταν το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση σε αλφαίσω με πλήν 3 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο. Δίνεται ίσον 9,8 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο. Πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνω ένα σχήμα. Εδώ είναι το σώμα μας S, το οποίο ζυγίζει 100 κιλά και έχει βάρος 980 νιούτων, δίνοντας τον G 9,8 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο, και έχουμε ένα σχοινί με το οποίο τραβούμε το σώμα σίγμα προς τα πάνω. Πριν να απαντήσουμε τα ερωτήματα από το α μέχρι το ε, θα ήθελα να κάνουμε μια γενική, να κατασκευάσουμε τη γενική εξίσωση του προβλήματος. Γενικά ασκούνται δύο δυνάμεις πάνω στο σώμα και έτσι το σώμα θα επιταχύνεται. Άρα θα βρούμε μια η συνισταμένη δύναμη θα είναι αυτή που επιταχύνει το σώμα. Θα βρούμε αυτή την εξίσωση και μετά θα δούμε τις υποπεριπτώσεις. Όταν το διάνυσμα μας πάει προς τα πάνω θα είναι συν, όταν το διάνυσμα μας πάει προς τα κάτω θα είναι πλην. Αντικαθιστούμε το διάνυσμα με τη αλγεβρική τιμή επί το μέτρο του διανύσματος. Συν 1 θα είναι αν το σώμα πηγαίνει προς τα πάνω, πλην 1 η αλγεβρική τιμή αν το σώμα πηγαίνει προς τα κάτω. Άρα έχουμε προ δεύτερο νόμο τον εύτερο ότι η συνισταμένη δύναμη στον άξονα ψ είναι ίση με τη μάζα επί την επιτάχυση. Αυτός είναι ο διανυσματικός χαρακτήρας της εξίσωσης. Τώρα θα αντικαταστήσουμε το διάνυσμα με την αλγεβρική τιμή επί το μέτρο του διανύσματος. Η τάση του σχοινού πάει προς τα πάνω, άρα είναι συν το μέτρο της ταφ. Το βάρος πάει προς τα κάτω, άρα πλην M επί το μέτρο του G, γιατί είναι η αλγεβρική, είναι το μέτρο του βάρους, έτσι το G μας θα είναι το μέτρο του διανύσματος της επιτάχυσης της βαρύτητας, σε είναι ίσον με τη μάζα επί την αλγεβρική τιμή της επιτάχυσης. Άρα η τάση του νήματος TAF θα είναι ίση με τη μάζα, θα βγάλουμε κοινό παράγοντα, το μέτρο του G συν το α. Άρα αυτή θα είναι η γενική εξίσωση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Οι άλλα ερωτήματα από το α μέχρι το ε. Τώρα, αν το σώμα είναι ακίνητο, τότε πάμε στο ερώτημα α. Αν το σώμα είναι ακίνητο, τότε η επιτάχυση θα είναι 0. Άρα βάλουμε εδώ η εξίσωση 1. Άρα από την εξίσωση 1, αν το α μας είναι ίσο με το 0 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο, βγαίνει ότι το μέτρο της τάσης είναι ίσο με το μέτρο του βάρους, είναι ίση η τάση του σχοινιού με 980 νιούτων. Τώρα, αν το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυση, συγγνώμη, με σταθερή ταχύτητα βέσω με 3 μέτρα ανά σεκόν και κινείται με σταθερή επιτάχυση βέσω με πλήν 2 μέτρα ανά σεκόν, τότε αφού κινείται με σταθερή ταχύτητα κατά μέτρο διεύθυνση και φορά, πάλι η επιτάχυση θα είναι ίση με το 0. Άρα στα ερωτήματα Β και Γ
αφού πάλι α ίσον με το 0, λόγω του ότι η ταχύτητα είναι σταθερή κατά μέτρο διεύθυνση και φορά. Τώρα πάλι βγαίνει ότι το μέτρο της τάσης είναι ίσον με 980 νιούτον. Και τώρα πάμε να δούμε το ερώτημα δέλτα, καθαρίσουν τον πίνακα. Στο ερώτημα δέλτα, η επιτάχυση α ίσον με 2 μέτρα ανά σεκοντά στο τετράγωνο, άρα έχουμε το μέτρο της τάσης, είναι ίσο με τα 100 κιλά επί το 9,8 συν 2 μέτρα ανά σεκοντά στο τετράγωνο επί τα κιλά που θα μας δώσουν νιούτον. Και αυτό βγαίνει να είναι ίσον με 1180 νιούτον. Και τώρα πάμε στο ερώτημα ε. Όταν το σώμα κινείται σταθερή επιτάχυση σε α ίσον με πλην 3 μέτρα ανά σεκοντά στο τετράγωνο, το θα αντικαταστήσουμε το α με την αλγεμπρική τιμή του που θα είναι πλην 3 μέτρα ανά σεκοντά στο τετράγωνο. Άρα πάμε στο ε και έχουμε το μέτρο τάφ είναι ίσον με 100 επί το 9,8 πλην 3, πάντα εδώ σε κιλά μέτρα ανά σεκοντά στο τετράγωνο, και βγαίνει ότι η τάση του νήματος, το μέτρο της τάσης του νήματος είναι 680 νιούτον.